Κόντρα στου Λέοντε Αθηνών τέθηκαν αντιμέτωπα τα Ελίσια 2004 για τη 14η αγωνιστική του πρώτου ομίλου τη Β' ΕΨΑ, με του φιλοξενούμενου να επικρατούν εύκολα με 2-0 και να παραμένουν σε τροχιά ανόδου. Ήταν ένα μάτσο μονόλογο για την ομάδα του Αργύρι Παπακώστα που πρόσφερε απλό χεραθέαμα στου φιλάθλου που βρέθηκαν στο γήπεδο του Ρουφ. Η φάση που ουσιαστικά έκρινε το μάτς ήταν εκείνη του 40ου λεπτού όπου ο Κρυσιλιάς έκανε χέρι με τον Φίτσα να δείχνει την εσχάτη των ποινών και παράλληλα τη δεύτερη κίτρινη στον ποδοσφαιριστή των Λεόντων με συνέπεια οι γηπεδούχοι να μείνουν με 10. Την ευκαιρία αυτή δεν άφησε να πάει χαμένη ο Ρέτζιος που από το σημείο του πέναλτι έγραψε το 0-1. Τα Ελίσια 2004 μπήκαν δυνατά και στο δεύτερο μέρο για να τελειώσουν το μάτ. Και μετά από φάση διαρκεία, ο Ρέτζιο έχασε την ευκαιρία για να πετύχει το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στέλνοντα την μπάλα στο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν πιέζουν και να χάνουν τη μία ευκαιρία πίσω από την άλλη, όμω το 0-2 δεν ερχόταν, αφού ο πορτιέρο των γηπεδούχων Μπούρθη έδειχνε αξεπέραστο. Τελικά ο Μούτο, που είχε μπει αλλαγή στο 75, βρήκε τη λύση και με πλασέ από κοντά διαμόρφωσε το τελικό 0-2 στο 81ο λεπτό.